Δεν προβλέπονται απόλυτες εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, υποστηρίζει ο νέος υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Δινόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα της Πάτρας, Πελοπόννησος Κυριακής. Όπως υποστηρίζει, προβλέπονται 2.000 μετακινήσεις υπαλλήλων από δήμο σε δήμο ή από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλά μόνο με τη θέλησή του. Ήδη υπογραμμίζει ο Υπουργό Εσωτερικών περίπου χίλιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση αυτού του προγράμματο στην πρώτη φάση και τώρα εργάζονται στο Δήμο τη Αρεσκία του με νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ρητό ότι δεν πρόκειται να μπουν ποτέ ξανά σε διαθεσιμότητα. Επίση, αναφέρει ότι θα λειτουργήσουν κανονικά οι βρεφονιπιακοί σταθμοί και πω αναζητούνται πόροι για να μην μειωθεί ο ρυθμό των παιδιών στα κέντρα δημιούληση. Τέλο, δηλώνει ότι ω γιο στρατιωτικού συμφωνεί με την οικονομική αποκατάσταση των ενστόλων και προσθέτει ότι καθώ Λαρώνει ο βρόχος των δανειακών υποχρεώσεων η κυβέρνηση πρέπει να ασκήσει κοινωνική πολιτική.